Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κρήτη σήμερα, μέρος τέταρτο, σε καλλιτεχνικό μοτίβο, σε αυτό το μέρος. Θα σου πω, δεν θα σου πω πολλά, θα σου πω μόνο αυτό, γένους θηλυκού. Α, ωραία. Πάρ' τα πραγματά σου και φύγε. Θα σου πω εργαστήριο λόγο τέχνης. Okay. Και πάμε να, για να μιλήσουμε για μια, νομίζω, πολύ ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής και να κάνουμε και τις συστάσεις βεβαίως. Μια λοιπόν, έκθεση ζωγραφικής, ένα λεπτό γιατί έχω απορίες. Ναι. Μια έκθεση ζωγραφικής που είναι μόνο για τα θηλυκά, δηλαδή να έρθουν οι γυναίκες μόνο να πάνε να τη δουν. Όλοι να έρθουν, αλλά είναι. Λοιπόν, δεν θα τα πω εγώ. Μην δίνει spoiler. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να κάνουμε τις συστάσεις. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Μαρίνα Βαμποράκη, ζωγράφος. Η κυρία Αργυρό Αναστασάκη είναι μαθήτρια του εργαστηρίου Λόγο Τέχνης. Ναι, ναι. Και η κυρία Γεωργία Χριστάκη, επίσης μαθήτρια του εργαστηρίου Λόγο Τέχνης. Καλησπέρα. 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 Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, αυτή η έκθεση απευθύνεται μόνο στα θηλυκά? Φυσικά και όχι. Απευθύνεται εξίσου και στα δύο φύλλα. Mm. Απλώς το θέμα της είναι γένους θηλυκού. Mm. Επιλέξαμε αυτό το θέμα. Συμφωνήσαμε με τις μαθήτριες ότι είναι ένα πολύ ωραίο θέμα και μπορούσαν να εμπνευστούν μέσα από αυτό. Και έτσι πραγματοποιήσαμε πάνω σε αυτό τον τίτλο. Δύο χρόνια τώρα εργάστηκαν τα κορίτσια και τα λίγα μου αγόρια πάνω στο θέμα. Σε διάφορες... Δύο χρόνια είπατε? Ναι. Δύο χρόνια. Είναι και λίγο. Όχι, δεν είναι λίγο. Είναι και τα άτομα αρκετά. Είναι 25 άτομα που συμμετέχουν. Α, πολλά άτομα, Ναι. Νομίζω ότι έχει βγει μια δουλειά αξιόλογη και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από εκθέσεις επαγγελματιών, δικαστικών, ζωγράφων κτλ. Μα γιατί να έρθει, αφού φαντάζομαι ότι έχουν γίνει όλα. Είναι εξαιρετική η δουλειά που έχουν κάνει. Τώρα, όταν λέτε, τους δώσατε το θέμα, τους είπατε, ας πούμε, θα κάνουμε μια. Μια σκέψη. Είναι... μια σκέψη. Μια σκέψη. Ναι, να δουλέψουμε έτσι λίγο το θηλυκό στοιχείο. Συμφώνησαν όλες. Τους άρεσε η ιδέα και ξεκίνησαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Τα θέματα ποικίλουν στην έκθεση. Φυσικά γένους θηλυκού, αλλά η γυναίκα μητέρα, η γυναίκα συμβολομορφιάς, η γυναίκα στην τρίτη ηλικία, σαν σύμβολο μοναξιάς. Πιάσατε δηλαδή, είναι μια πολύ μεγάλη γάμα. Πολύ διάστατη προσέγγιση. Ακριβώς. Το γυναίκα πρότυπο μορφιάς, ποιος το έχει ζωγραφίσει? Πολλές, τα έργα είναι πάρα πολλά, είναι πάνω από 80. Οπότε κάθε διάσταση έχει πολλές πλευρές. Αυτή την έκθεση πού τη βρίσκουμε, πού μπορούμε να τη δούμε? Έχουμε σε ένα φοβερό, φανταστικό χώρο στις Αρχάνες, στην παλιά ηλεκτρική. Όντως φανταστικός χώρος. Πάρα πολύ ωραίος χώρος. Την είχα φανταστεί την έκθεση εξ αρχής σε αυτό το χώρο και χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ και το Δήμο Αρχανών Αστεροσύρων που μας την παραχώρησε την αίθουσα. Λοιπόν, τα εγγένεια έγιναν το Σάββατο 30 Μαρτίου και η έκθεση είναι μέχρι πότε μπορεί? Μέχρι και το Σάββατο αυτό, εδώ στις 6 Απριλίου. Mm-hmm. Και τι ώρες είναι ανοιχτή, δηλαδή τι ώρα μπορούμε να έρθουμε? 5 με 10 το απόγευμα. Πολύ όμορφα. Εκτός την Κυριακή που το είχαμε ανοιχτά όλη μέρα, τώρα βέβαια από εδώ και στο εξής 5 με 10. Τέλεια. 5 με 10. Mm-hmm. Τώρα, πώς σας ήρθε με τα καλλιτεχνικά, έχετε ξαναασχοληθεί, έχετε μπει, έχετε ξαναπιάσει πινέλα, είχατε πριν πάτε στο εργαστήρι? Και οι δυο, βεβαίως, όποια θέλει. Ξεκινήσω ποτέ. Εγώ ήρθε μια στιγμή στη ζωή μου που έπρεπε να ασχοληθώ με κάτι. Είχα κάποιο θέμα με την υγεία μου και με συνταγή γιατρού που λένε. Όχι, έπρεπε να ασχοληθώ με κάτι που θα με βοηθούσε να ξεπεράσω αυτό το θέμα. Και βρήκα, δεν ήξερα ούτε με Ολιβιά να τραβήξω, δηλαδή... Γιατί είμαστε στην ίδια κατηγορία, δεν θα τραβήξω τίποτα, η έτσι, ναι, γι' αυτό ναι, το λέω. Έχω την απάντηση. Ήρθε στη ζωή μου η Μαρίνα, από μια φίλη, από την ξαδέρφη μου ουσιαστικά, και μπήκα σε αυτό το... Άρα δεν γνωριζόσασταν πιο πριν. Τυχαία γνωριζόμασταν. Τυχαία, ναι, είμαστε, δεν ήξερα όμως. Είμαστε μαθητές όλο το δημοτικό, αλλά είχαμε χαθεί έκτοτε και βρεθήκαμε ξανά στο εργαστήριο. Και έκτοτε είμαι μέλος της ομάδας του Λόγο Τέχνης. Και της κάνουμε τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι οραματιστείς μπορείς να το κάνεις. Φτάνει μόνο να το σκεφτείς. Μπορείς να προσπαθείς με τη βοήθεια της Μαρίνας, μπορείς να υλοποιήσεις οτιδήποτε. Στα μέτρα βέβαια, δεν είμαστε ο Πικάσο, αλλά στα δικά μας μέτρα.
Λοιπόν, και εσείς τώρα, κυρία Χρυστακή, είπατε ότι είναι εύκολο. Ναι. Εγώ έχω την απάντηση. Είπε την απάντηση, έχει, για το ότι δεν μπορώ να γραμμίσω. Ναι. γραμμή. Αυτή ήταν η πρώτη ατάκα που είπα στη Μαρίνα όταν έφτασα στο εργαστήριο. Εγώ τη Μαρίνα δεν την ήξερα καν. Η φίλη μου, η αδερφική μου φίλη Λίτσα η Χρουστουλάκη, έκανε μαθήματα μαζί της. Και κάποιες φορές με έπαιρνε μαζί της, όπως ξέρεις, παίρνουμε το μικρό μας αδερφάκι να το πάμε μία βόλτα να πέρασει η ώρα του. Και βρέθηκα στο εργαστήριο. Μου άρεσε πάντα αυτό το πράγμα. Απλά αυτό δεν μπορώ να τραβήξω ούτε μία γραμμή ίσια, ήταν πάντα εδώ. Όταν η Μαρίνα μετέφερε το εργαστήριό της από εκεί που το είχε στην Αμμουδάρα, γιατί τώρα βρίσκεται στη Μήλου 19 στην Αμμουδάρα, αποφάσισα να πάω μόνη μου. Ντράπηκα να πάρω τη φίλη μου και να της πω πάμε μαζί. Και γιατί πήγα μόνη και προχωρημένη μου. Τώρα η Άννη. Ναι, πάρα πολύ. Είναι ταλέντο η Λίτσα. Έφτασα εκεί και της είπα όταν μου είπε και δεν ξέρω να τραβάω ούτε μία γραμμή ίσια. Και η απάντηση ήταν η ζωγραφική δεν είναι γραμμές ίσιες. Αυτό. Ισχύει τώρα, αυτό δεν είναι ίσιες γραμμές. Ναι, δεν είναι. Ισχύει ότι δεν χρειάζεται να ξέρει κάποιος να κάνει ίσιες γραμμές για να ζωγραφίσει. Okay. Αυτό ισχύει. Τι πρέπει να έχει κάποιος για να ζωγραφίσει, δηλαδή. Όνειρο, θέληση, διάθεση και να του αρέσει. Αγάπη. Αγάπη γι' αυτό. Και αυτό, τη διάθεση να ψάξει και κάτι διαφορετικό. Να θέλει και να εκφραστεί, να δημιουργήσει. Φαντασία καλλιεργείται όπως καλλιεργείται και η τεχνογνωσία, καλλιεργείται. Όλα καλλιεργούνται. Όλα μαθαίνονται. Έτσι, το σχέδιο κτλ. Η διάθεση νομίζω είναι αρκετή για να ξεκινήσει κάποιος. Η διάθεση να ψάξει κάτι άλλο. Άρα η τεχνογνωσία, δηλαδή, αποκτιέται εύκολα. Είναι μια διαδρομή αυτό, δεν νομίζω ότι τελειώνει ποτέ. Καταρχήν δηλώνω πάντα μαθήτρια κι εγώ. Δεν θεωρώ ποτέ. Α, ισχύει το γυράσκω ή διδασκόμενος τώρα εδώ, έτσι. Προφανώς. Δεν θα πω ποτέ ότι έφτασα εκεί που ήθελα και okay, τελείωσα τώρα. Δεν έχω κάτι άλλο να ψάξω και να μάθω. Πάντα μαθαίνεις. Το πόσο θα διαρκέσει η δική σου διαδρομή σε ένα εργαστήριο ή αυτό είναι κάτι άλλο, ή θα ψάξεις μόνος κτλ. Αλλά το να σταματήσεις να μαθαίνεις, δεν νομίζω ότι έρχεται ποτέ. Η Αργυρό είναι μαζί μου από το 2010. Ναι. 2009 άνοιξα το εργαστήριο. Το 2010 είναι από τις πρώτες μου μαθήτριες. Και ακόμα να ξεσχολήσετε. Ακόμα να ξεσχολήσω. Είπαμε, δεν θέλει. Δεν θέλει. Και να επιστρέψουμε στην κουβέντα με τις συνάδελφες ζωγράφους. Πλάκα κάνω, δεν πιάνει καθόλου το τέλειο. Γιατί αν μου έλεγες τώρα ότι μετά από συγγραφέας και ζωγράφος, θα πάρω εγώ τα πράγματά μου να φύγω στο τέλος. Όχι, δεν θα τολμούσα, δεν πιάνει το χέρι μου. Να λέμε αλήθειες εδώ. Έχω πάντως μηνύματα εδώ από τις μαθήτριές σας, κυρία. Αλήθεια. Καλύτερη δασκάλα ever, μου λένε. Ναι, είναι. Άρα, γιατί είναι φίλη μου η μία και λέει. Ποια? Τι λες, δεν μπορώ να σας πω. Θα σας πω μετά. Θα σας πω μετά, μην ανησυχείτε. Ωραία, ωραία ερώτηση είναι όμως. Πώς είναι ως δασκάλα? Α, εμένα ρωτάτε? Ναι. Οκ. Okay. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι φανταστική. Είναι... Εντάξει, ας αφήσουμε τα αυτεία. Είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος και αυτό το δόσιμό της κάνει τη μεταφορά της τέχνης της, γιατί την κατέχει, πολύ πιο εύκολη να μεταφερθεί σε εμάς. Δεν μας, είναι αυτό που λέμε, δεν μας μαλώνει, μας διορθώνει, μας λέει πώς πρέπει να γίνει, δεν κρατάει για τον εαυτό της αυτό που θα λέγαμε το μυστικό της συνταγής, αλλά το δίνει απλόχερα. Και χαίρεται διπλά από μας όταν όλα πάνε καλά. Πρώτα εκείνη έχει πίστη σε μας και μετά πίστη εμείς στον εαυτό μας. Εμείς δεν έχουμε καθόλου πίστη. Ναι. Εμείς συνέχεια λέμε ότι αυτό είναι χάλια. Αυτό είναι χάλια. Ναι. Εκείνη είναι μια χαρά. Ναι, γιατί κατέχει το θέμα. Ναι. Δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ καλή η Μαρία. Εντάξει, μπορείτε να δείτε, δεν υπάρχει λόγος, το καταλαβαίνετε. Έτσι εδώ, ναι, τα λένε τα κορίτσια όλα. Τα λένε τα κορίτσια, ναι, χρειάζομαι ένα ψυχίατρο ή ένα ψυχολόγο τέλος πάντων στο εργαστήριο να τους κάνει μια ένεση αυτοπεποίθησης πριν που να ζωγραφίσουν και μετά. Φαντάζομαι. Είναι λίγο δύσκολο, ξέρετε, όταν δεν έχεις αυτό το πράγμα. Και κυρίως όταν είσαι λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία, δεν είσαι κανένα πεντάχρονο παιδί που σε πήγαν τώρα εκεί και ένα μπουρδολόγημα να ζωγραφίσεις. Δεν κρίνεσαι. Εμείς έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Δεν κρίνεσαι. Ναι, πάντα όμως έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί και να κριθούμε στο τέλος. Όχι, δεν κρίνεσαι. Και αυτό είναι το ωραίο. Ή το κάνουμε για τον εαυτό μας. Δεν κρίνεσαι. Κάνεις κάτι για να εκφράσεις τον εαυτό σου.
να βγάλεις συναισθήματα από μέσα σου και είναι ένα μέσο έκφρασης, mm-hmm. ένα θεραπευτικό μέσο έκφρασης, ένας τρόπος διαλογισμού. Όση ώρα είσαι εκεί, συγκεντρώνεσαι σε αυτό. Αδειάζει το μυαλό. Αδειάζει από όλα τα υπόλοιπα και συγκεντρώνεσαι σε αυτό και αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ. Έτσι, mm-hmm. και στο να αλλάξεις τον τρόπο της σκέψης σου κάποια πράγματα και mm-hmm. στο να ανοίξεις τον εαυτό σου σε πράγματα που πιθανόν τον κρατούσες κλειστό, να εκθέσεις συναισθήματά σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να αφαιθείς σε αυτό. Στα χρώματα. Εγώ θέλω να σας διακόψω. Στα χρώματα, Ναι. Η μαγεία του χρώματος και όχι μόνο. Να σας διακόψω να πούμε κάτι σημαντικό για την έκθεση, ότι αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και φιλανθρωπικός χαρακτήρας. Σωστά, κύριε Παπουράκη. Ναι, ένα μέρος των εσόδων θα πάει στο Σύλλογο Δικαίωμα στη Ζωή. Νομίζω είναι σημαντικό και πρέπει να το πούμε. Σωστά. Βεβαίως. Ναι, θα δοθεί ένα μέρος. Συμφώνησαν άλλωστε όλες χωρίς δεύτερη συζήτηση. Να δοθεί ένα μέρος των εσόδων από τους πίνακες που πιθανόν θα επιβληθούν. Α, είναι προσπόληση οι πίνακες. Ναι. Κάποιοι. Είναι προσπόληση. Όχι όλοι, κάποιοι όμως είναι, ναι. Πάρα πολύ όμως. Και ήδη έχουν πουληθεί και κάποιοι. Τέλειο. Της Γεωργίας της Χριστάκης συμπεριλαμβάνεται. Τι θέμα, τι είχατε ζωγραφίσει και πωλήθηκε. Μία κοπέλα η οποία το έργο λεγόταν Κόκκινη Γραμμή. Λίγο. Μια περίεργη τεχνολογία. Ιντρικαδόρικο τίτλος πάντων. Ναι. Ναι. Και το θέμα ήταν εκείνη η γυναίκα που σκέπτεται και έχει αφήσει όντως μια κόκκινη γραμμή σε όλα και πάει παρακάτω. Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Ναι, οπότε τα έσοδα θα δοθούν. Τα έσοδα. Μέρος των εσόδων θα δοθεί στο δικαίωμα στη ζωή και. Εντάξει, είναι σημαντικό να το λέμε για καλό. Και έχετε ξεκινήσει να δουλεύετε καινούριο θέμα. Αμέσως μετά την έκθεση. Ναι. Αυτό είναι απειλητικό. Αμέσως μετά την έκθεση. Και έχετε αποφασίσει τι θέμα θα βάλετε. Όχι, θα το συζητήσουμε πρώτα. Ακόμα είμαστε σε διαπραγματεύσεις. Καταρχήν με τον εαυτό μου, να δω τι προτείνω. Πρώτα τα λέω με τον εαυτό σας. Πρώτα τα λέω με τον εαυτό μου. Εγώ λίγο αγχώθηκα, θέλω να σας πω. Ήδρωσε. Δεν είναι για να τώρα πρέπει να πιάσουμε το άλλο φίλο, μου φαίνεται εμένα. Δεν είναι κακή ιδέα. Ορίστε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να κάνετε όμορφα πράγματα πάντα, να καλλιτεχνείτε. Και εσείς. Και να έρθετε να μας επισκεφτείτε στο εργαστήριό μας. Και να δοκιμάσετε. Ναι. Και να δείτε εκεί τι κάνουμε. Γιατί δεν κάνουμε μόνο ζωγραφική, κάνουμε και άλλα πράγματα. Θα το κάνουμε. Τέλεια. Όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή καλλιτεχνία με τίποτα. Με τα καλλιτεχνικά δεν το έχω, αλλά τώρα μου μπήκε λίγο το. Εγώ όμω πω ότι είχα μείνει στα καλλιτεχνικά και ήμουν καλό μάθητη. Τι εννοεί και εσύ, αλήθεια. Ναι, βεβαίω. Αλλά δεν θέλω να τα λέω. Και με αυτή την αποκάλυψη ήρθε η ώρα να πάμε διαφημίσει. Πάμε.